Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα, ότι είχα fan club στο Ελσίνκι δεν το ξέρα, το μαθαίνω και αυτό. Ο οποίος στατιστικά ο Φιλανδός είναι ο πιο ευτυχισμένος, αλλά εγώ είπα μέσα στο αλκοολίκι και την αυτοκτονία, είναι τέλος πάντων. Και αφού ευτυχισμένος θέλει πικραμένο, καταλαβαίνετε σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι. Ωραία, παγκόσμια μέρα ποίησης βγαίνουν οι ρήμες σήμερα. Μισό, όμως... μισό λεπτό, σήμερα είναι 21η Μαρτίου, εαρινή ησημερία. Σωστά. Εξού και παγκόσμια ημέρα ποίησης. Και θα ήθελα κι εγώ, γιατί νομίζω έχει και ψυχολογικό και πώς το λένε, ψυχαγωγικό χαρακτήρα η εκπομπή, να ξεκινήσω με μία μαντινάδα και μετά να πάμε στα σκληρά. Βεβαίως, βεβαίως. Άλλοι ζωάρα κάνουνε στην όαση της Σίβας και άλλοι σκοπέ το καψιμί στην κόλαση της Σίβας. Λοιπόν, να γελάσουμε και λίγο, το έχουμε ανάγκη, καταπληκτικό. Ωραία μαντινάδα, κύριε Copyright. Λοιπόν, όμως το γέλιο βγαίνει ξινό, γιατί όπως έχετε πει εσείς από το τέλος προηγούμενης χρονιάς, μες στη μουντίλα και την ξινίλα είμαστε πια και μη αναστρέψιμο ως φαίνεται. Από πού να ξεκινήσεις δηλαδή? Και να ξεκινήσω από τα Τέμπη, κύριε Πικραμένα. Διότι χθες... Όλος τυχαίως εχθές διάβαζα το πόρισμα του 2008, όταν έγινε το ατύχημα το σιδηροδρομικό στη Φιώτιδα, ήταν Ιούλιος του 2008, όπου είχαμε πάλι εμπορική αμαξοστοιχεία με 27 βαγόνια, εκ των οποίων τα 14 ήταν φαντάσματα μαύρα. Δεν θρηνήσαμε θύματα, μπορεί οποιοδήποτε να το βρει το πόρισμα στο διαδίκτυο. Βλέπουμε λοιπόν, έτυχε να είναι πάλι Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση τότε με Κώστα Καραμανλή πρωθυπουργό. Τελικά δεν ξέρω, νομίζω ότι τους έχει ματιάσει κάποιος. Αλλά βλέπουμε ότι 16 χρόνια μετά, κύριε Σαχίνη, δεν μαθαίνουμε, παθαίνουμε. Και τότε υπήρχαν μεγάλες υπόνοιες για Greek Mafia, για λαθρεμπόριο. Δεν ξέρω αν ήταν χημικοί διαλύτες από τη Βουλγαρία. Αλλά το πόρισμα είναι εκεί, βρίσκεται στα αρχεία και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και του ΟΣΕ. Νομίζω ότι είναι η ειρωνία της τύχης να πω ότι είναι τραγικό ότι το έχουμε ξαναζήσει, μόνο που δεν υπήρξε αίμα. Όλα τα άλλα τα στοιχεία και το γελίο της υπόθεσης, αν μπορούμε να πούμε, είναι ότι τότε υπήρχε μια στοιχειώδης τηλεδιοίκηση το 2008. Και διαβάζω, κύριε Σαχίνη, ότι οι εμπειρογνώμονες είπανε ότι όταν έσπασαν τα 14 βαγόνια, οπισθοχώρησαν και χτύπησαν τρένο που ερχότανε, ακολουθούσε δηλαδή, το τότε σύστημα τηλεδιοίκησης εντόπισε ότι υπήρχαν εκτός ελέγχου 14 βαγόνια που είχαν αποσπαστεί από την αμαξοστοιχεία. Φανταστείτε, 2008, και μας λένε σήμερα ότι είναι αποκλειστικά λάθος ενός ατζαμί σταθμάρχη και κάποιου οποίος μηχανοδικού, ο οποίος είχε περάσει και υπόθεση καρδιακού εγκεφαλικού, δεν ξέρω και εγώ τι. Μάλιστα. 2008. Στο ίδιο έργο θεατές. Τι γίνεται, να αλλάξω σελίδα, με τα προσωπικά, ναι, δεδομένα, γιατί έχεις δύο στην ουσία εκ παραλλήλου ιστορίες πια. Το ένα είναι ότι έχει συμβεί Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Απόδημου Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας, Ευρωβουλευτής, αυτή συνελήφθη ο Πόρας να λαμβάνει. Το άλλο είναι η νέα εξέλιξη με τον κύριο Μπίτζιο που προσπάθησε να απαλλαγεί της εταιρείας των υποκλοπών. Και εκεί δεδομένα είχαμε. Δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε και αγιαβεφέ τον Τούρκο. Α, ναι, αυτό που λέγατε. Έλληνα, αυτό... όλα πέσανε. Δεν προλαβαίνουμε, κύριε Σαχίνη. Αυτό που είχατε πει εσείς. Να αποκωδικοποιούμε και να κάνουμε. Μισό λεπτό να το εξηγήσω αυτό με τον αγιαβεφέ. Είναι, ναι, αυτός που πήρε τη χρυσή βίζα, πολιτογραφήθηκε και Έλληνας. Και εσείς λέγατε από τότε ότι αυτός είναι καζινάρχης στα κατεχόμενα. Τώρα βγαίνει η είδηση σήμερα ότι έχει καζίνο στα κατεχόμενα. Μάλιστα. Πριν από μία εβδομάδα, το λέω πάρα πολύ συνοπτικά, νομίζω θέλουμε ειδική εκπομπή για αυτή την υπόθεση. Πριν από μία εβδομάδα, ο Τούρκος Υπουργός Οικονομικών, ο Σιμσέκ, κατέθεσε μήνυση, ο Υπουργός, στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος στην Κωνσταντινούπολη
και έχει ξεκινήσει μαζική ευρεία πρωτοφανής αστυνομική επιχείρηση στην Τουρκία για να μαζέψουν κόσμο. Εκατοντάδες είναι οι συλλήψεις σε όλη την Τουρκία, τοπικά κλιμάκια παράνομου στοιχήματος και τζόγου, από φρουτάκια μέχρι ποδοσφαιρικούς αγώνες. Αυτό ξεκινάει από το 2009, έχουμε φτάσει το 2024, μιλάμε για ετήσιο τζίρο 5 δισεκατομμύρια δολάρια και το συγκεκριμένο πρόσωπο θεωρείται στην Τουρκία εκ των 2-3 μεγαλοβαρώνων που ελέγχουν όλο αυτό το τζίρο. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε έναν άνθρωπο που πολιτογραφήθηκε με τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε και ο οποίος διαθέτει και ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα. Απορώ γιατί η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που ασχολείται με οτιδήποτε άλλο δεν ασχολείται με κάτι που είναι υπόθεση πεντάστερη. 5 αστέρων υπόθεση είναι αυτή. Θα μπορούν να δεσμεύσουν περιουσίες και χρήματα και μάλιστα ο συγκεκριμένος δεν ξέρω αν βρίσκεται και στην Ελλάδα. Άλλοι λένε ότι ζει στο Ντουμπάι, απλώς χρησιμοποιεί το ελληνικό διαβατήριο για να κυκλοφορεί εντός Σέγγεν. Θα ασχοληθεί κάποια στιγμή κάποιος? Διότι στη Τουρκία αυτή τη στιγμή το τουρκικό κράτος, ο Ερντογάν δηλαδή φανταστείτε, έχει κηρύξει πόλεμο στο λεγόμενο οργανωμένο έγκλημα, το τζόγο. Ο Ερντογάν. Και στην Ελλάδα σφυρίζουμε κλέφτικα. Ο Ερντογάν τα κάνει αυτά. Εντάξει, καταλάβαμε. Πού φτάσαμε. Πότε πολιτογραφήθηκε Έλληνας τιμητικά? Η ηρωνία της τύχης είναι ότι το Μάιο του 22 γίνεται το ντου από την αστυνομία και μαζεύουν 200 άτομα στην Τουρκία για αυτό το θέμα που σας λέω τώρα. Και ένα μήνα μετά η κυρία Σακελαροπούλου υπογράφει κατόπιν φακέλου που έφυγε από το Υπουργείο Εσωτερικών Επιβορίδη και επιστολή Άδωνη Γεωργιάδη νομίζω ένα χρόνο πριν το 2021. Δηλαδή την ίδια στιγμή που στην Τουρκία γίνεται το ντου για να τους μαζέψουν, εδώ τους πολιτογραφούμε. Πάρτα αυγό και κούρευτο. Μάλιστα. Τι γίνεται με την Ιντελέξα? Την αποποιείται ο ένας μέτοχος και στην Αμερική βρήκαν ότι η αποποίηση γίνεται μεταχρονολογημένα, προχρονολογημένα. Ναι, αποκάλυψη αυτή. Έχουν μπλέξει τα πόδια τους. Πού βρίσκονται οι κύριοι αυτοί, Λαβράνος, Μπίτσιος, ο Ισραηλινός, ξέρουμε πού βρίσκονται. Βρίσκονται στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στο εξωτερικό, δεν γνωρίζουμε. Έρχονται με μονομένες ειδήσεις, προσπαθούμε να συνδέσουμε το παζλ. Την ίδια στιγμή την υπόθεση στην Ελλάδα τη χειρίζεται ο κύριος Ζήσης, αντισαγγελέας του Αριουπάγου, ο οποίος εχθές μαθαίνω ότι έκανε αίτημα ούτως ώστε νομίζω κάποιοι Τούρκοι της άκρας αριστεράς που βρίσκονται στην Ελλάδα στη φυλακή και αθωώθηκαν από το εφετείο να μην αθωωθούν, να ξαναγίνει δίκη και να πάνε Άριο Πάγο. Και βέβαια εδώ υπάρχουν υποψίες. Υπάρχει deal μεταξύ Γεραπετρίτη Φιντάν ούτως ώστε όσοι έρχονται στην Ελλάδα με τον οποιοδήποτε τρόπο και ταυτίζονται με τη λεγόμενη αριστερά, άκρα αριστερά, την τουρκική, είτε να φεύγουνε Τουρκία είτε να μένουν στις φυλακές αλλά ουδείς να κυκλοφορεί ελεύθερος, και με βάση ποια στοιχεία, πιο αποδεικτικό υλικό. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν ειδήσεις και εξελίξεις πάνω σε αυτό το κομμάτι οι οποίες περνάνε πολύ χαλαρά αλλά μπαίνουν στη λογική του καλού κλίματος, το οποίο βέβαια το χαλάει ο ίδιος Ερντογάν με τις δηλώσεις τις χθεσινές. Γιατί περί Κύπρου. Μάλιστα. Και γιατί δεν τελειώσαμε όλη τη δουλειά να τους έχουμε στείλει στην Πάφο και να φεύγουν με τα καΐκια για Ελλάδα, θα μας είχε μείνει Κύπρος και θα είχε κλείσει το θέμα. Και το λέει μπροστά στη διεθνή κοινότητα αυτό, κύριε Ίκραμ. Φανταστείτε, το καλό με τον Ρετζέπ είναι ότι είναι αυθόρμητος. Δηλαδή το σκέφτεται, το πετάει, δεν το φιλτράρει, οπότε μας δίνει και τα ισόψυχά του εν ολίγης. Ναι, αλλά εμείς στην Ελλάδα λέμε ότι να αποσυνδέσουμε τα κυπριακά από τη μία, ή ότι τα λέει για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης επειδή έχει δημοτικές εκλογές. Εσωτερικής κατανάλωσης στη διεθνή κοινότητα στέκει. Ναι. Να τα πει σε κάποιο χωριό στο Εζουρούμ να το καταλάβω. Στη διεθνή κοινότητα. Μάλιστα.
Λοιπόν. Κοιτάξτε τώρα, λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Νεκτάριος. Καλημέρα, λέει. Να ξέρετε, κύριε Πικραμένο, ότι έχετε και φαν κλαμπ στο λάχτη της Φιλανδίας. Αν η Φιλανδία είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα στον πλανήτη, φανταστείτε τι φούμαρα μας πουλάνε οι διεθνείς οργανισμοί και το παγκόσμιο σύστημα. Λέει, φιλικά Νεκτάριος. Και μιας και ο Νεκτάριος είναι στο λάχτη της Φιλανδίας, τι γίνεται. Δηλαδή ακούει σαχίνι τελικά αυτό. Όχι, όχι, πικραμένο λέει εδώ πέρα φαν κλαμπ. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, τι γίνεται με τα δεδομένα των Ελλήνων αποδήμων. Πάμε να το δούμε γρήγορα. Τέλη Αυγούστου 2019, μόλις έχει βγει η πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τι κάνουμε, ενσωματώνουμε στην ελληνική νομοθεσία δύο οδηγίες του 2016. Δεν πρόλαβε να τις ενσωματώσει μάλλον η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχανε μείνει στα αζήτητα, με το που ορκίζεται η κυβέρνηση, τέλη Αυγούστου αυτές ενσωματώνονται. Εν ολίγης, σε κάθε ιδιωτικό οργανισμό ή δημόσιο οργανισμό πρέπει να υπάρχει ένας υπάλληλος προστασίας δεδομένων. Λέει δηλαδή ο νόμος ότι ορίζουμε τον Πικραμένο, τον Σαχίνι, δεν ξέρω, οι οποίοι έχουν βασικές γνώσεις επεξεργασίας δεδομένων και αυτοί είναι οι σύνδεσμοι, κύριε Σαχίνι, μεταξύ του φορέα και της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κάθε φορά δηλαδή που προκύπτει θέμα, με αυτούς μιλάει η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ούτε με τον Υπουργό, ούτε με τον Γενικό Γραμματέα, ούτε με τη μετακλητή υπάλληλο. Υπάρχει ορισμένο άτομο. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν αυτά τα άτομα. Μιλάνε με την αρχή, διότι τώρα που προέκυψε το θέμα, η αρχή προστασίας, τον πρώτο που παίρνει τηλέφωνο να του πει τι συνέβη, είναι ο σύνδεσμος. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν υπάρχουν, δηλαδή αν πραγματικά εφαρμόζεται ο νόμος στα βασικά του θέματα. Από εκεί και πέρα, το άρθρο 38 που μιλάει για τα ποινικά, για να το εξηγήσουμε γιατί υπάρχει μεγάλη φιλολογία, άλλοι μιλάνε για κακουργήματα, για πλημελήματα, για 300.000 πρόστιμο. Λοιπόν, από τη στιγμή που προκύψει σκάλισμα μέσα στη βάση δεδομένων, επεξεργασία, σβήσιμο, πρόσθεση, ό,τι θέλετε, είναι πλημέλημα μέχρι ενός έτους. Αν πρόκειται για ευαίσθητα όμως προσωπικά δεδομένα, πολιτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικός προσανατολισμός, θρησκευτικά δόγματα κλπ, ανεβαίνει το κασέ και είναι τουλάχιστον 5 χρόνια από ό,τι έχω διαβάσει. Στην προκειμένη περίπτωση όμως υπάρχει και μία άλλη ρήτρα στο 38 το άρθρο του νόμου, που λέει ότι αν από την επεξεργασία, τη διαρροή κλπ προκύψει ωφέλεια ή ζημία άνω των 120.000 ευρώ, τότε ο υπεύθυνος είναι αντιμέτωπος με κάθυρξη μέχρι 10 χρόνια. Αυτό πρακτικά ξέρετε τι σημαίνει. Ότι η κυρία Σημακοπούλου π.χ. αν παρέμενε στο ψηφοδέλτιο και ήταν η τελευταία που μπορούσε να εκλεγεί στο ευρωψηφοδέλτιο, ο πρώτος επιλαχών αυτής, αν ήθελε πραγματικά να το τρέξει, θα μπορούσε να πει ότι λόγω αυτής της ιστορίας με τη διαρροή εγώ δεν βγήκα ευρωβουλευτής. Και επειδή οι απολαβές ενός ευρωβουλευτή στην πενταετία, κύριε Σαχίνη, μπορούν να φτάσουν το 1,2 εκατομμύρια ευρώ μεικτά, τόσα είναι τα χρήματα αν το υπολογίσουμε, θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση αυτός που έκανε τη ζημιά μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών να ενταχθεί σε αυτήν την παράγραφο του άρθρου 38. Δεν βγαίνει όμως η κυρία Σημακοπούλου, μάλλον δεν συμμετέχει από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα δεν στο ψηφοδέλτιο, οπότε δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Ναι, αυτό είναι και καλά κάνατε και εξήγησε τον νόμο. Εδώ υπάρχει όμως ένα θέμα βαθύτερο. Είναι δυνατόν στοιχεία του σκληρού πυρήνα ενός Υπουργείου, όπως είναι, δεν είναι ατυχαίο Υπουργείο, του Υπουργείου Εσωτερικών, που έχουν μέσα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικά, όχι βεβαίως αυτά που άπτονται, όπως είπατε, θρησκεύματος, σεξουαλικής προτίμησης, αλλά τα προσωπικά σου στοιχεία, τα απόλυτα προσωπικά σου στοιχεία, να φεύγουν από το Υπουργείο. Κινητό, email, όνομα, επίθετο, μάλιστα, τα βασικά που λέμε. Μάλιστα. Και να φεύγουν. Κύριε Σαφκίνη, νομίζετε ότι εμένα αυτό προσωπικά με εκπλήσει? Ξέρετε γιατί σας το λέω? Διότι έχω δύο περιπτώσεις οι οποίες είναι και αυτές στο ίδιο επίπεδο ή ακόμα και πιο σοβαρό. Να σας πω ότι στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2021
μέσα από την Κατεχάκη, μέσα από την ΕΙΠ, στείλανε λίστα 78 στελεχών της ΕΙΠ, οι οποίοι ήταν με το ένα πόδι να φύγουν από την ΕΙΠ και να πάνε στην Ελλάς. Στείλανε λοιπόν τη λίστα χήμα παρτίδα στη διεύθυνση προσωπικού του αρχηγείου της Ελλάς. Χωρίς να έχει γίνει όλη η διαδικασία, ποιος θα την πάρει, αν έχει εξουσιοδότηση, κανείς δεν το γνώριζε. Στελέχη λοιπόν της ΕΙΠ, διότι έχω ενημέρωση, απευθυνθήκανε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και είπανε συγγνώμη, εμείς προτού ακόμα γίνει μετάταξή μας και ενώ είμαστε στην ΕΙΠ στελέχη, έχουν στείλει φόρα παρτίδα τα στοιχεία μας, όχι μόνο στο αρχηγείο της Ελλάς, αλλά και σε περιφερειακή μονάδα στη Θράκη. Αυτή λοιπόν η υπόθεση που σας λέω τώρα εκκρεμεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, από την ΕΙΠ προς την Ελλάς. Εσωτερικό έγγραφο, αλλά χωρίς να υπάρχει εξουσιοδότηση χειρισμού. Άλλη υπόθεση. Σε υπηρεσία ευαίσθητη της Ελλάς στο κέντρο της Αθήνας, αξιωματικός που υπηρετεί μέσα στην υπηρεσία, έβαλε συγγενή του, ο οποίος είναι πολιτής καλλιντικών και φόμπιζού και δεν ξέρω τι, μέσα στο χώρο για να πουλάει το προϊόν του σε συναδέλφους. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι σουρεαλιστικά τελείως. Η χώρα είναι σουρωτήρη σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, πόσο μάλλον κυβερνοασφάλειας. Οπότε αυτό που είδαμε τώρα με το Υπουργείο Εσωτερικών προσωπικά δεν με σοκάρει καν. Ναι, αλλά είναι στη λογική της Ελλάδας. Μάλιστα, έτσι λειτουργεί. Καλά κάνετε και το λέτε. Όμως κοιτάξτε εδώ τώρα. Πάμε σε εκλογές με επιστολική ψήφο. Ποιος είναι, μπορεί να κοιμάται ήσυχος με αυτά που περιγράφετε τώρα. Με συγχωρείτε. Να σας πω κάτι. Όσον αφορά τη διαφάνεια ή αυτό που λέμε την οθεία, είναι ένα άλλο θέμα το οποίο ναι, στην περιραίουσα ατμόσφαιρα να το συζητήσουμε. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ταυτίζεται το κόμμα με το κράτος. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε πού τελειώνει το κράτος και πού ξεκινάει το κόμμα. Και επειδή η πυραμίδα λέει κανονικά ότι πρώτα υπάρχει το κράτος, μετά τα κόμματα και μετά η κοινωνία, στην Ελλάδα είναι ανάποδα. Στην κορυφή υπάρχει το κόμμα. Το κόμμα να πάει καλά και από εκεί και πέρα το κράτος θα το δούμε. Άρα εδώ για άλλη μια φορά έχουμε παραστατικά την εξάρτηση κόμματος κράτους. Ξέρετε, παλιά συζητούσαμε να κάνουμε διάκριση κράτους εκκλησίας. Αυτά είναι μπανάλ. Πρέπει τώρα να κάνουμε διάκριση κράτους κόμματος. Πού τελειώνει το ένα και πού ξεκινάει το άλλο. Έχω μήνυμα από τη Σουηδία. Είμαι καλά, και σήμερα είναι η Σκανδιναβία. Okay. Μα ακούστε εδώ. Είμαι και εγώ λέει φαν του κυρίου Πικραμένου, που σημαίνει ότι οι Βόρειοι τον εμπιστεύονται. Συνεχίζουμε να προσπαθούμε να δούμε αν και κατά πόσο τα Τέμπη είναι ατύχημα, δυστύχημα ή έγκλημα. Αλήθεια, τι πίνουν στην Ελλάδα. Αν είναι τόσο καλό, τότε ας το κάνουν εξαγωγή στη Σκανδιναβία που πίνουν πολύ. Και τρίτον, η δικαιοσύνη ξέρω ότι είναι τυφλή, αλλά έχει αποδειχτεί και κουφή και χωρίς όσφρηση, λέει ο φίλος ο Γιώργος από το Εγκόμπινγκ. Μισό λεπτό. Και ο φίλος ο Κώστας από τις νήσους Φερόε. Έχουμε κλαμπ, λέει, Πικραμένου. Μας επισκέφτηκε και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να μας δώσει πολεμικές οδηγίες και κατευθύνσεις με οικονομία πολέμου στις νήσους Φερόε. Έτσι. Βλέπετε λοιπόν ότι από τη μία είμαστε βυθισμένοι μέσα στο ελληνικό χάος. Αν δείτε τι γίνεται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα, πόσοι νόμοι έχουν ψηφιστεί από το 16, τροποποιήσεις επί τροποποιήσεις. Ξέρετε ότι όταν προέκυψε το σκάνδαλο με τις υποκλαπές και το Πρεταντόρ, στις 9 Δεκεμβρίου του 2022 ψηφίσανε το νόμο 5002, αυτός που προέβλεπε τις τριετίες, αν θυμάστε, με την τριμελή επιτροπή ότι μετά από 3 χρόνια σου γνωστοποιείται αν είχε στεθεί υπό παρακολούθηση κλπ. Σε αυτό λοιπόν το νόμο, ο μισός νόμος περίπου είναι τροποποίηση της οδηγίας που σας ανέφερα πριν από λίγο για τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή τι κάνανε, αυστηροποιήσανε ουσιαστικά τις προβλέψεις του νόμου του 19. Ο νόμος δηλαδή που ενσωμάτωσε την οδηγία. Όλα αυτά η ίδια κυβέρνηση, έτσι, πρώτη θητεία ήταν ουσιαστικά Νέας Δημοκρατίας. Και βλέπουμε τώρα ότι
πόσα πράγματα ψηφίζονται, τα PDF που λέγαμε παλιά με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία ή αυτό που βγάλαμε προχθές με τον κύριο Κοκοτσάκη και είπαμε ότι η απεμπλοκή από τα Τέμπη δεν έγινε κλπ. Θέλω να σας πω ότι το παπατζιλίκι είναι κρατική ιδεολογία στην Ελλάδα. Αέρα πατέρα, στα ΦΕΚ, στα PDF και στους νόμους είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Και επί του πεδίου, μπανανία. Για να μην πω Κολομβία και μου πείτε πάλι ότι λέω βαριές κουβέντες. Λοιπόν, βαριές για την Κολομβία θα πω ότι λέτε. Σε αυτό το κλίμα η χώρα και η Ευρώπη πάει σε ευρωεκλογές, κύριε Πικραμένε. Και μέσα σε ένα κλίμα που όλοι συζητάνε με όρους οικονομίας πολέμου. Δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό. Όλοι... Νομίζω ότι στη Μόσχα ήδη γελάνε, μάλλον κλαίνε από τα, δακρύζουν από τα γέλια με αυτό που θα προκύψει αρχές Ιουνίου στο Ευρωκοινοβούλιο. Με την έννοια ότι η λεγόμενη λαϊκίστικη δεξιά ή ακροδεξιά, πείτε τι όπως θέλετε, θα σαρώσει τουλάχιστον στη Δυτική Ευρώπη. Και ενώ Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία. Έτσι. Λοιπόν, το βλέπουμε αυτό και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο πώς δημιουργούνται οι σχηματισμοί. Όλος αυτός ο χώρος λοιπόν πρόσκειται ιδεολογικά, καιροσκοπικά όπως θέλετε, είναι πιο κοντά στη Μόσχα. Και είναι ένας λόγος παραπάνω που οι φιλελεύθεροι στην Ευρώπη με κεφαλή των Μακρόν θέλουν να προλάβουν καταστάσεις, να βάλουν δηλαδή την Ευρώπη σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, σε μια οικονομία πολέμου, ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί πίεση μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο από τη λεγόμενη λαϊκίστικη δεξιά-ακροδεξιά και να μπορέσουν να συνεχίσουν την πολιτική που ακολουθούν στην Ουκρανία. Άρα θα βρεθούμε τον Ιούνιο σε μια φάση όπου μεγάλο ποσοστό των Ευρωπαίων θα δηλώνει ότι θέλουμε μία άλλη πολιτική, μία τελείως διαφορετική στροφή, η οποία όμως δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορεί να αποκρισταλωθεί. Έτσι, διότι και οι χώρες, π.χ. δεν μπορώ να κατηγορήσω, κύριε Σαχίνη, τις βαλτικές χώρες για την απειλή που νιώθουν απέναντι στη Ρωσία. Δεν μπορώ, ούτε ιστορικά, ούτε γεωγραφικά. Μην ξεχνάτε ότι έχουν και ρωσόφωνες κοινότητες μέσα τους. Οι Γάλλοι, που είμαι εγώ εδώ, τα βλέπουν κάπως τα πράγματα από μακριά. Δεν τους αφορά τόσο άμεσα, αν εξαιρέσουμε την Αντλία στο βενζινάδικο. Μάλιστα. Μέχρι εκεί γίνεται. Ή το 40% της Ουκρανικής γης που χθες λέγαμε με στοιχεία ότι έχει αγοραστεί από δυτικούς κολοσσούς. Αυτά τους ενδιαφέρουν. Έχετε δίκιο. Ναι. Λοιπόν, κλείνω λέγοντας σας το εξής, να σας προσγειώσω. Fan Club λέει και στην Αλεξανδρούπολη Πικραμένου. Τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα? Η Κατερίνα λοιπόν μου το λέει. Συγχαρητήρια λέει στον κύριο Πικραμένο για όσα καταδεικνύει. Για τα 8 βιτία στον Προμαχώνα και το άλλο βιτίο με τα χημικά διαλυτών που βρέθηκε στην Πάτρα προχθές. Για πείτε. Είδατε. Για πείτε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλα αυτά ας τα μαζεύουν οι δικηγόροι της κυρίας Καριστιανού, του κυρίου Κωνσταντινίδη και τα άλλα, διότι πού προκύπτουν, πού καταλήγουμε, στα συγκοινωνούντα δοχεία. Λοιπόν, το βιτίο που ήρθε στην Πάτρα είχε προκύψει από προηγούμενη υπόθεση που βρήκανε 16 βιτία στην Πάτρα που ήρθανε μέσω Πολωνίας, από Τριέστη, Τεργέστη που λέμε. Τα υπόλοιπα Προμαχώνα είναι από το γνωστό δηληστήριο στη Βουλγαρία. Αφού τα ξέρουμε εμείς και τα λέμε στο ραδιόφωνο, δεν τα ξέρει η οικονομική αστυνομία? Τι περιμένουνε δηλαδή? Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, πεδίο δόξης λαμπρών, τελειώνεται με την Greek Mafia. Η Ελλάδα έχει ένα σαράκι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι σε μεγέθους καρτέλ Κολομβίας. Μπορούν να τελειώσουν με την Greek Mafia σε 3-4 μήνες. Ήδη κάποιοι που προφυλακίστηκαν προχθές και τους είχαν μαζέψει, αν θυμάστε, από τον Ασπρόπυργο την προηγούμενη εβδομάδα, υπόθεση γνωστή, ήδη αρχίζουν και κελαϊδάνε και δίνει ο ένας τον άλλον για να σώσουν το πετσί τους. Να τελειώνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Κώστας Πικραμένος, από τα ξινά, ακόμη πιο ξινά από ό,τι καταλάβατε σήμερα. Καλημέρα κύριε Πικραμένε, να είστε καλά. Καλημέρα, χαιρετίσματα σε όλους.